Βρισκόμαστε στον όμορφο χώρο του Τζόζεφιν. Μας φιλοξενεί σήμερα με μια μεγάλη παρέα. Νέοι άνθρωποι, φρέσκες ιδέες. Και έτσι λοιπόν, όμορφα πράγματα έρχονται στο νησί μας. Νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να δείτε και εσείς. Κάτι μεγαλύτερο που για πρώτη φορά συμβαίνει στην Κέρκυρα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να έχουμε κοντά μας τους ανθρώπους αυτούς, μερικούς από τους ανθρώπους αυτούς, που θα είναι το κύριο μέρος αυτού που έχει συντονιστεί. Και θα μας το παρουσιάσουν. Έχουμε πολλά να δούμε, πολλά να ακούσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσω από τα δεξιά μου. Χαίρετε. Γεια σας, ονομάζομαι Γεωργία Τσέλιου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε για το TEDx. Κάτι που γίνεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και θα γνωριστούμε έτσι λίγο μεταξύ μας καλύτερα και θα γνωρίσουμε και το όμορφο TEDx. Χαίρετε. Γεια σου Μαριλία, είμαι ο Δημήτρης και μαζί με τη Γεωργία και τον Φίλιππο είμαστε οι οργανωτές του TEDx. Το ξεκινήσαμε και είμαστε η ομάδα που συντονίζει όλα τα υπόλοιπα μέλη της οργανωτικής. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο και εδώ στα παιδιά. Ποιοι είστε, να μας πείτε λιγάκι τι δράση έχετε μέσα στην ομάδα. Πολύ ωραία. Ονομάζομαι Φίλιππος. Όπως ανέφερε και ο Δημήτρης, είμαστε οι curators ουσιαστικά. Θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν βρίσκεται όλη η ομάδα εδώ, αλλά όπως καταλαβαίνετε, 30 άτομα δεν μπορέσαμε να χωρέσουμε σε ένα πλάνο. Ναι. Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα. Είμαι στην ομάδα που ασχολείται με τα νομικά και τα φορολογικά για την οργάνωση του TEDx. Ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που γίνεται αυτή η προσπάθεια στο νησί και που παρόλο που είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και δεν έχουμε όλα τα εφόδια ακόμα, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πετύχει. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν συγκεντρωθεί τα τμήματα εδώ της Κέρκυρας. Έχετε συνεργαστεί όλοι. Θέλετε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πώς ξεκίνησε καταρχάς η ιδέα. Ήταν κάποια ιδέα που είδατε από βίντεο στο εξωτερικό. Ή αν υπάρχει αυτό, ποιος ήταν αυτός που το σκέφτηκε πρώτος, έτσι, αν θέλετε. Εδώ θα πάμε στον Δημήτρη για την πρώτη σκέψη. Όλη η ιδέα ξεκίνησε γιατί τα TEDx event είναι ένας θεσμός που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια κυρίως, γίνεται εδώ και 7 χρόνια και είπαμε γιατί όχι, γιατί να μην το φέρουμε και εμείς στο πανεπιστήμιο μας. Έλειπε κάτι τέτοιο από το νησί της Κέρκυρας. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι το TEDx event. Και ήρθαμε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, φέραμε αυτή την πρόταση. Μιλήσαμε και με τον Πρίτανη και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Σιγά σιγά αρχίσαμε να μαζευόμαστε και πλέον είμαστε μια ομάδα 20 και άτομα που το τρέχουμε. 30 άκουσα πριν. Ναι, περίπου 30. Υπάρχουν και εθελοντές σιγά σιγά που θα έρθουν στην ομάδα. Ήταν δύσκολο να συντονίσετε όλη την ομάδα γιατί φαντάζομαι ότι όταν ξεκινάει κάποιος άνθρωπος μια ιδέα, στην αρχή μοιάζει ανέφικτο προφανώς. Οπότε δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε να συντονιστείτε, να συνοηθείτε, να το οργανώσετε έτσι και μας έχει εντυπωσιάσει όντως αυτό, ήθελα να το πούμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι 3-4 άτομα και να μην μπορούν να συντονιστούν, οπότε είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Μου επιτρέπετε να πάρω εγώ τον λόγο εδώ. Βεβαίως. Όταν υπάρχει ένα κοινό όραμα και όταν υπάρχει κάτι που όντως αρέσει σε όλους, δεν τίθεται θέμα συντονισμού. Όλοι δηλαδή δουλέψαμε για ένα πράγμα, είχαμε ένα σκοπό, οπότε δεν ήταν τόσο συντονισμός, ήταν απλά μια παρέα που ήθελε να καταφέρει κάτι. Από τη στιγμή που έχει κοινό στόχο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εκεί ακριβώς ήθελα να πάμε, στο ότι σας ένωσε και μπορέσετε και το περάσετε σαν μήνυμα λοιπόν. Θέλετε να μας πείτε ποια τμήματα είναι? Ναι, λοιπόν είμαστε από το τμήμα της πληροφορικής που είναι και ο κύριος συνδιοργανωτής φορέας για το TEDx δηλαδή. Μετά έχουμε το τμήμα του μεταφραστικού, του ιστορικού, έχουμε το τμήμα από το μουσικό, θα έχουμε και κάποια performances κιόλας από το μουσικό, αλλά αυτά θα ανακοινωθούν στη συνέχεια στο Facebook. Είναι ακόμη, ναι. Ποια άλλα τμήμα είμαστε? Έχω και εικόνα. Έχουμε φοιτητές από όλα τα τμήματα της πληροφορικής. Ναι. Αλλά ναι, ο καθηγητής ο οποίος μας βοηθάει περισσότερο είναι ο Κορθανάσης, οι καθηγητές ο Κορθανάσης και ο κύριος Βλάμος, που είναι στο τμήμα πληροφορικής. Ναι. Αυτοί, σε ό,τι θέματα υπάρχουν με το πανεπιστήμιο, μας βοηθάνε, είναι πάντα δίπλα μας, σε οτιδήποτε γίνει. Ήταν προφανώς και η πρώτη πόρτα που άνοιξε, μια και η ιδέα έρχεται από το τμήμα της πληροφορικής. Έχετε να κάνετε με νέα πράγματα, με τη δημιουργία, οπότε μας κάνει πάρα πολύ λογικό ότι έτσι θα ξεκίνησαν όλα. Πάμε λοιπόν κάτι. Ήθελα απλά να αναφέρω ότι, όπως είπαν και τα παιδιά, είναι όλα τα τμήματα μέσα. Οπότε δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, μιλάμε για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Κέρκυρα.
Πάμε λοιπόν να δούμε και άλλα πράγματα για όλο αυτό που συμβαίνει. Να δούμε πώς το έχετε σκεφτεί σαν ιδέα, πώς θα υπάρχει σαν κορμός. Δεν τα αποκαλύψουμε όλα, θα κρατήσουμε πράγματα σίγουρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τον κορμό. Να μας μιλήσετε λιγάκι, γιατί και ο κόσμος ίσως να μην ξέρει για τα TEDx. Πάμε λοιπόν να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αρχικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι το TEDx και τι είναι αυτό που το κάνει διαφορετικό από τα άλλα συνέδρια. Το TEDx ουσιαστικά σου δίνει την έμπνευση, σου δίνει αυτό το ένα κάτι παραπάνω που χρειάζεσαι για να πας παρακάτω. Είναι ιδέες που αξίζει να διαδοθούν, όχι όμως μόνο από έναν τομέα, είναι από πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Θα έρθουν άνθρωποι που είναι καλλιτέχνες, επιστήμονες, ψυχολόγοι, επιχειρηματίες και θα μας δώσουν όλο αυτό το κάτι που μπορεί να μας έλειπε για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε διαφορετικά τον κόσμο. Οπότε το TEDx είναι κάτι απλώς πάρα πολύ όμορφο που δίνει ταυτόχρονα γνώση και ιδέες με έμπνευση. Έμπνευση για να κάνουμε εμείς κάτι καλύτερο. Και έρχονται κυρίως άνθρωποι που είναι καταξιωμένοι από τον τομέα τους δηλαδή και έχουν πραγματικά κάτι να μας πούνε. Είναι πάρα πολύ θετικό γιατί βλέπω ότι μιλάτε και με πάθος. Όλα τα παιδιά εδώ είναι πολύ ενθουσιασμένα, η ενέργεια είναι πάρα πολύ θετική. Σαφώς και θα βγει κάτι πολύ όμορφο από αυτό και σαφώς και συντονίστηκε κάτι πολύ όμορφο για όλη αυτή την ενέργεια που έχετε για αυτό που θα συμβεί. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε όλες τις πληροφορίες, να υπάρχει κάτι έτσι ακόμα. Θέλετε να πούμε, χωρίς να ξεχωρίζουμε, λίγα από τα ονόματα λοιπόν που θα δούμε, λίγους από τους ανθρώπους που θα μιλήσουν στο TEDx, στις ομιλίες αυτές και δύο πραγματάκια από τα έξτρα, δύο πραγματάκια από αυτά που θα παρακολουθήσουμε σαν εκτός από το μουσικό τμήμα που έχει συντονίσει κάποιες ομάδες με χορό και τραγούδι, λογικά δεν ξέρω. Ουσιαστικά θα είναι κυρίως με μουσική. Μουσική. Ναι, κυρίως σε αυτό το κομμάτι το μουσικό τμήμα μας έχει βοηθήσει με τη μουσική κυρίως, ναι. Το χορευτικό θα υπάρχουν έξτρα συνεργασίες. Έξτρα συνεργασίες, θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης γι' αυτό. Δεν αναφέραμε τη δομή του event, γιατί ακούμε ομιλητές, ακούμε μουσικούς, πώς θα στηθεί όλο αυτό. Το event θα γίνει μία μέρα, θα ξεκινήσει από το πρωί περίπου 11 η ώρα και θα τελειώσει 8 το βράδυ. Επειδή ήταν πάρα πολύ κουραστικό να βάλουμε 10 ανθρώπους να μιλάνε, να έχουν 20 λεπτές ομιλίες, το χωρίσαμε σε 3 session. Οπότε θα υπάρχουν οι ομιλητές, 3 περίπου, και θα ακολουθήσει μετά ένα performance. Που αυτό το performance ή θα είναι κάποιο χορευτικό, ή θα είναι κάποιο από το τμήμα του μουσικού, κάποια μπάντα θα έρθει να παίξει. Όλα αυτά σιγά σιγά τα συνδέουμε μεταξύ τους. Υπάρχει ένα κοινό θέμα που και υπάρχει μια ροή, ένα αρχή, μια αρχή, μέση και τέλος σε όλο το event. Εμείς αυτό προσπαθούσαμε, να βρούμε τους ομιλητές, να βρούμε και τα performance και όλο αυτό να έχει μια ωραία συνοχή. Ήθελα να ρωτήσω και εδώ, λοιπόν, μέσα στις ομιλίες, εκτός από την εξήγηση, γιατί ο κόσμος που δεν γνωρίζει σχετικά με τις ομιλίες, μέσα σε όλα αυτά, προφανώς θα πρέπει να πούμε και ότι υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει. Εμείς δώσαμε τον παλμό ότι έχετε όλη την ενέργεια, αλλά δεν είπαμε τι σας έκανε, λοιπόν, να αισθανθείτε ότι θέλετε να το κάνετε. Και μάλιστα, το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει και λίγο με την ψυχολογία μας, με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Οπότε αξίζει, λοιπόν, να αναφερθούμε σε αυτό. Για να καταλάβετε, λοιπόν, αναφερόμαστε σαν πρίσμα και οι λεπτομέρειες θα έρθουν από ποιον θα μιλήσει. Δεν ξέρω ποιος. Θα πάω λοιπόν προς τα εδώ. Επιλέξαμε το πρίσμα, τη λέξη πρίσμα. Θεωρούμε ότι έχει τις ρίζες του σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως και η ίδια η έννοια του TEDx. Δηλαδή το πρίσμα μας παραπέμπει και στη φυσική, μας παραπέμπει και στη ψυχολογία που είπες και εσύ, μας παραπέμπει και οικαστικά ως εικόνα στις τέχνες. Είναι λοιπόν μια έννοια που σημαίνει τη διάθλαση των ιδεών στη δική μας περίπτωση από τον ομιλητή προς το κοινό και ανάποδα και είναι κάτι που θέλουμε να μεταδώσουμε στους ακροατές μας, στους ακροατές των ομιλητών δηλαδή. Ναι, αυτό. Ανάλογα και με τα sessions θα πάρει διαφορετική διάσταση για αυτό που είπε ο Δημήτρης για τη ροή όλου του event. Ναι.
Φανταζόμαστε ότι θα ακολουθήσει τη δομή του TEDx που έχουμε συνηθίσει. Οπότε το θέμα λοιπόν, ο καθένας θα το εκφράσει με τον τρόπο που εφαρμόζεται στη δική του τη ζωή. Με ποιο τρόπο ίσως αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Η μουσική θα μας προειδεάσει, θεωρώ, για το όλο θέμα. Και τα χορευτικά δεν θα πω παραπάνω. Όχι, γιατί δεν θέλουμε να πω παραπάνω εδώ. Οπότε θα πάω και σε εσένα στο πώς έχει στηθεί όλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για τη δομή, έχουμε ακούσει για το σκοπό. Ποια είναι η δική σου οπτική από την όλη προσπάθεια που γίνεται? Όπως σας είπα, όλο αυτό είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Όλοι το σκεφτήκαμε και έχουμε όλοι το ίδιο πάθος, μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον η ιδέα του πρίσματος. Δηλαδή, πέραν από οπτικό μέσο και πέραν από κάτι μιας φυσικής υπόστασης, είναι μια διαδικασία. Ο άνθρωπος δηλαδή θα μπορούσε να πάρει τις δυσκολίες ως εισρωής αυτό και να τις μετατρέψει σε χρώμα. Αυτό δηλαδή που αποτελεί σαν φυσική μορφή. Σαν δομή δεν έχω να πω κάτι περαιτέρω. Δηλαδή, εάν κάποιος γνωρίζει για τα TEDx, γνωρίζει και πώς είναι στημένο. Αυτό που ελπίζουμε πραγματικά είναι να σας ενθουσιάσουμε τους ανθρώπους που φέρνουμε, να σας ενθουσιάσουμε με τα performances, τα οποία είναι από την Κέρκυρα και είναι πολύ όμορφα, έχω να πω. Μόνο αυτό όμως νομίζω μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα. Και απλά να χαρείτε δηλαδή αυτή την κίνηση. Σκοπός, δεν ξέρω αν το αναφέραμε, αλλά σκοπός είναι να εδρωθεί κάτι τέτοιο και στην Κέρκυρα να. Είναι να δώσουμε δυνατότητα ουσιαστικά και για να αποτελήσει πόλο έλξης για ανθρώπους μεγάλης σημασίας. Δηλαδή να έρχονται και να μπορέσουν να διαδώσουν τις ιδέες τους, να διαδώσουν τις γνώσεις και ό,τι άλλο είναι. Έχεις πάει ένα κλικ παραπάνω στην επόμενη ερώτηση, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο ότι ακούσαμε όντως τον σκοπό. Αυτή θα ήταν και η επόμενη κουβέντα μας σχετικά με τον σκοπό. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι σχετικά με τον σκοπό? Θα ήθελα, πέρα από τον σκοπό, να προσθέσουμε λίγο και για το θέμα μας. Το πρίσμα διαλέχθηκε και αναπτύχθηκε πάνω κυρίως στην προβληματική ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να προσεγγίσουμε ή να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Και αυτό από μόνο του έχει τόσες πολλές διαφορετικές εκφάνσεις που ο κάθε ομιλητής πραγματικά θα μας δώσει έναν άλλον τρόπο που να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Δηλαδή το επιλέξαμε με πάρα πολύ σκέψη και καταλήξαμε σε αυτό το θέμα και ελπίζουμε ότι και του χρόνου και του παραχρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε κάθε φορά ένα θέμα που θα εκπλήσει τον κόσμο, είτε που θα μπορεί να τον βέρει σε έναν μικρό προβληματισμό, αλλά σίγουρα πάντα βγαίνοντας από ένα TEDx event εδώ στη Κέρκυρα θα νιώθει ότι πέρασε από μια διαδικασία και στο τέλος είναι χαρούμενος, είναι ανάλαφρος, είναι αποφασισμένος, είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Πραγματικά πολύ σημαντική δήλωση. Εμένα μου άρεσε πάντως και το θέμα θεωρώ ότι είναι σπουδαίο. Και ο καθένας μας βλέπει όντως διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως να διδαχτούμε πολλά, να πάρουμε όντως κάποιες αποφάσεις. Πολύ, πολύ ωραίο το θέμα λοιπόν και πολύ ωραία αρχή, γιατί και η αρχή είναι πολύ σημαντική, οπότε κάνατε μια πάρα πολύ ωραία αρχή. Θα θέλαμε να μάθουμε λίγο αν έχετε κάτι να μας αποκαλύψετε για το τι θα γίνει έπειτα από αυτό, πώς το σκέφτεστε. Εκτός ότι θέλετε να ιδρυωθεί, μακάρι και το εύχομαι και πιστεύω ότι όντως θα γίνει, γιατί βλέπουμε όλοι αυτό το μπαλμό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να σας αποσπάσουμε σε πληροφορία, γιατί να πούμε ότι και το βίντεο τώρα είναι αποκαλυπτικό, δεν έχετε δείξει τόσα πολλά. Υπάρχει, να πούμε, και στο Instagram λογαριασμός και στο Facebook, τα παιδιά έχουν οργανωθεί. Μπράβο σας. Και μας τα δίνουν κομματάκι-κομματάκι. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε κάτι έξτρα για μας. Να πάω σε σένα. Σε μένα. Κάτι έξτρα. Λοιπόν, μετά από όλο αυτό το event, θέλουμε να εδραιωθεί στην Κέρκυρα, το TEDx Union University. Γενικότερα το περίμενε η Κέρκυρα αυτό το event. Τους τελευταίους μήνες συνέχεια έρχονται άτομα και μας λένε ναι, το θέλαμε και το κυνηγούσαμε, αλλά δεν είχαμε το χρόνο και δεν έγινε ποτέ. Περιμένουμε μετά από όλο αυτό το TEDx Union University να γίνει και του χρόνου. Να υπάρχει μια ομάδα που να το τρέχει κάθε χρόνο. Οι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου να το θέλουν. Και πιστεύω αυτό θα γίνει. Γιατί με αυτό το event που θα κάνουμε τώρα θα είναι από τα καλύτερα TEDx event που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο Πανεπιστήμιο. Αυτό θα πει αποφασιστικότητα, δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτό θα πει αποφασιστικότητα. Πραγματικά μας έχετε δώσει πάρα πολύ ενέργεια και πιστεύω ότι έχουμε να δούμε τρομερά πράγματα. Έχουμε και ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό, Αμερική ακούσαμε. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες ποιοι θα είναι ομιλητές, αφού δεν θέλετε να αποκαλύψετε παραπάνω. Μας τους βγάζετε έναν-έναν στο διαδίκτυο. Ναι, αλλά επειδή θα πάρει και χρόνο, ας μείνουμε λοιπόν στο ότι θα υπάρχουν. Είναι και ένα είδος προβολής του νησιού, να το πούμε και αυτό. Γιατί και εμείς, σαν Μαϊκέρκυρα,
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μας άρεσε πάρα πολύ η κίνηση αυτή από την πρώτη στιγμή που την είδαμε. Εγώ θα πω ένα ευχαριστώ και από την ομάδα μου, αλλά και όλοι εμείς θεωρώ ότι συμφωνούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και που φέρατε την ιδέα και που το ξεκινήσατε, αλλά και που θα έρθει κόσμος, θα γίνει γνωστό, θα προβληθεί το νησί από κάτι τόσο ιδιαίτερο και σημαντικό. Ναι, εννοείται. Ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέμε και για την προώθηση του νησιού κτλ. Αλλά επίσης μια άλλη πτυχή που θέλαμε νομίζω να αναπτύξουμε πολύ είναι η συνεργασία του Πανεπιστημίου και της φοιτητικής κοινότητας μαζί με την κερκυραϊκή κοινωνία. Γιατί πιστεύω ότι σε αντίθεση με κάποιες άλλες πόλεις υπάρχει ένα μικρό χάσμα, ναι, και προσπαθούμε μέσω και αυτής της κίνησης να το γεφυρώσουμε και για να υπάρχει έτσι οι σχέσεις να είναι πιο στενές, να είναι πιο εύκολες να γίνουν άλλες προσπάθειες στο μέλλον, είτε μιλάμε για TED, για event, ένα συνέδριο, κάτι τέτοιο ή κάποιες άλλες φύσεις. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω, ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί, όπως είπατε, είναι μια εθελοντική δράση. Αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους, αφιερώνουν χρόνο από τη μέρα τους. Και η όλη προσπάθεια αυτή, το πολύ ωραίο που ανέφερε ο Δημήτρης, το πολύ ωραίο θέμα που ανέφερε η Γεωργία και όλη την προσπάθεια ουσιαστικά που αναφέραμε όλοι μαζί, θα γίνει μόνο και μόνο επειδή αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν ότι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Είσαι μέσα σε αυτούς. Οπότε αποφασίσαμε τέλεια να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ ουσιαστικά στην ομάδα παραγωγής και στην ομάδα σχεδίασης, γιατί ό,τι θα δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είμαι σίγουρος ότι θα πάτε να τα δείτε, έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά από εμάς. Να πούμε φυσικά ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν αρκετές δράσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχουμε δει εξαίσια πράγματα που συμβαίνουν, ωραίες εκδηλώσεις, ωραίες διοργανώσεις. Απλά έχετε το δικό σας κομμάτι, το οποίο χρειάστηκε σαφώς περισσότερη στήριξη από και εμάς, από την κοινωνία εδώ στην Κέρκυρα και από τον κόσμο, και θα έχει και αρκετά έξοδα και πολλά πράγματα τα οποία θα χρειαστήκατε βοήθεια λίγο παραπάνω. Πώς έχετε δει λοιπόν όλες τις οργανώσεις, πώς θεωρείτε ότι αυτό τι διαφορετικό θα δώσει, αν θέλετε, σε όλα αυτά που συμβαίνουν μέχρι τώρα από το Πανεπιστήμιο? Ουσιαστικά γίνονται όντως πάρα πολλά φεστιβάλ και δράσεις από το Πανεπιστήμιο που είναι αξιόλογα. Αυτό που είναι διαφορετικό με ένα TEDx είναι ότι γίνεται, αν εδερθεί ο θεσμός όπως θέλουμε, κάθε χρόνο και έρχονται πραγματικά άνθρωποι από πολλούς διαφορετικούς τομείς για να δώσουν ιδέες. Οπότε και εμείς αυτό θέλουμε τώρα με αυτό το συγκεκριμένο TEDx event, να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό που αφήνει πάντα σαν επίγευση στο τέλος της ημέρας φεύγοντας από εκεί. Αυτό θέλουμε. Έτσι λοιπόν, και εμείς είναι πολύ καλό ότι θα δώσετε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ιδέα, φωνή και σε ανθρώπους που έχουν καταφέρει πράγματα και θα είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο για όλους μας και για εσάς που θα βγείτε στην κοινωνία. Κάποιοι από εσάς ήδη έχετε βρει περίπου τι θέλετε να κάνετε. Τα υπόλοιπα παιδιά μπορεί ακόμα να αναζητούν σε ποιο τομέα θα καταλήξουν, πώς θα πάρουν πράγματα για τη ζωή. Έτσι λοιπόν, δίνει το λόγο. Δίνει φωνή σε ανθρώπους να πούν πράγματα, αλλά και σε εσάς να ακούσουμε και όσα έχετε να μας πείτε σιγά σιγά. Θα σας έλεγα τώρα ξεχωριστά για εσάς τι σημαίνει πρίσμα, αλλά δεν σας έχω προετοιμάσει. Αυτό είναι πολύ tricky. Αν έχετε κάτι να πείτε για το πρίσμα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σας δίνω ένα λεπτό. Όχι, είναι πολύ ένα λεπτό. Μερικά δευτερόλεπτα λοιπόν. Έτοιμοι. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Αφού είμαστε έτσι μια όμορφη παρέα, να πούμε λοιπόν τι είναι το πρίσμα για τον καθένα μας. Το πρίσμα για μένα είναι να βλέπουμε τα πράγματα με τη διαφορετική πλευρά. Υπάρχει ένα μότο που λέει «Seek first to understand, then to be understood». Οπότε όποτε θέλεις να έρθεις σε επαφή με κάποια ιδέα, να καταλάβεις τον άνθρωπό σου, τον συνάνθρωπό σου, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι αυτή, αυτό ακριβώς είναι το πρίσμα, να βλέπεις από την πλευρά του πώς θα βλέπει αυτό τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στο να καταλάβεις το πώς σκέφτεται και στο να καταλάβεις, στο να χτίσεις μάλλον μια καλή σύνδεση. Τι είναι λοιπόν το πρίσμα και για εσένα? Για μένα ουσιαστικά το πρίσμα είναι μια επιλογή. Είναι η επιλογή
του πώς βλέπεις και αντιμετωπίζεις μία κατάσταση. Αν επιλέξεις να την αντιμετωπίσεις θετικά, τότε σίγουρα θα έχεις περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μία στάση ζωής για μένα το πρίσμα. Αυτό όμορφα. Για μένα το πρίσμα αντιπροσωπεύει το γεγονός που έρχεται μέσα στη ζωή σου και σε εισάγει σε μια καινούργια κατάσταση από την οποία δεν θα εκλάβεις μόνο ένα πράγμα. Θα εκλάβεις μια πληθώρα παραγόντων τους οποίους πρέπει να τους επεξεργαστείς και θα δεις πολύ, πολύ χρώμα στη ζωή σου. Για μένα το πρίσμα είναι η δυνατότητα μέσα σε μια χαοτική κατάσταση να βρεις τη στιγμή της επιφώτισης που θα διαθλάσει όλα τα χρώματα που θέλεις να υπάρχουν στη ζωή σου. Ακούσατε λοιπόν, δεν ξέρω και με τι ταυτίζεστε πιο πολύ. Να πούμε λοιπόν και τι είναι, ας μιλήσω κι εγώ γιατί έβαλα την ερώτηση σε εσάς. Νομίζω ότι από τη δική μου πλευρά το πρίσμα είναι αυτό που έλεγα πάντα με τις απόψεις. Το να μπορέσεις λοιπόν να μην έχεις μια γη στρογγυλή, μια τετράγωνη άποψη, λέω εγώ. Έτσι λοιπόν το πώς θα εκλαμβάνομαι εγώ το θέμα σας και μου άρεσε πάρα πολύ η όλη κίνηση, ήταν ότι δεν μπορούμε, γιατί συμβαίνει στη ζωή μας, πολλές φορές να τετραγωνίσουμε απόψεις, δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν γωνίες, δεν μπορούμε να έχουμε stop και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε και κάτι νέο και κάτι καινούριο από μια άλλη, όπως είπατε και όλοι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, με άλλη οπτική γωνία. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι θέλω να δώσετε λίγο τις λεπτομέρειες για την εκδήλωση. Ευχαριστώ. Να πάρουμε λοιπόν για τις πληροφορίες, είναι ανοιχτό, στον κόσμο μπορεί να έρθει. Λοιπόν, να πούμε ότι 18 Μαΐου είναι η μέρα του event, πολύ σημαντικό, δεν το είπαμε. Είναι για το τέλος. Ναι, τα καλύτερα έτσι. Και ουσιαστικά θα ξεκινήσει περίπου στις 10 η ώρα. 11 η ώρα θα μπούμε μέσα, 10 η ώρα θα είναι το πρωινό μας. 18 Μαΐου λοιπόν. Όλο αυτό φυσικά έχει κινήσει τον ενδιαφέρον πολύ κόσμο. Πάμε λοιπόν να μάθουμε πώς μπορούμε να έρθουμε κι εμείς. Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται λοιπόν πώς μπορεί να έρθει. Έχουμε βρει ότι οι λογαριασμοί σας είναι σε Instagram και σε Facebook. TEDx Ionian University θα πληκτρολογήσετε. Μπορούμε να λάβουμε εισιτήριο μέσω επικοινωνίας εκεί. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να λάβουμε το εισιτήριο? Βεβαίως. Σύντομα θα ανακοινώσουμε στα media την πλατφόρμα στην οποία θα μπαίνουν και θα αγοράσουν το εισιτήριό τους. 18 Μαΐου στην Ιόνια Ακαδημία. Η προπόληση θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Περιμένουμε να μπείτε στα social media και να πάρετε το εισιτήριό σας. Έτσι λοιπόν, φυσικά τμήμα πληροφορικής θα είχατε βρει τον τρόπο με την πλατφόρμα. Θα σας αφήσουμε λοιπόν με αυτή την όμορφη παρέα. Πήραμε πραγματικά πολλές πληροφορίες. Μάθαμε και βγάλαμε και άλλα πράγματα. Και τι σημαίνει για εσάς. Τους φνιδιάσαμε. Και αναμένουμε λοιπόν το event, την προπόληση των εισιτηρίων για να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε το εισιτήριό σας, να είστε. Να απολαύσετε λοιπόν όλα αυτά που έχουν οργανώσει. Και πάλι θα πω συγχαρητήρια σε όλους σας. Δεν μπορούσα να είναι όλη η ομάδα εδώ, δεν θα χωρούσαμε, ήταν δύσκολο. Οπότε λοιπόν θα δούμε πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Ευχαριστούμε και εσάς που το παρακολουθήσατε. Και τα καλύτερα έρχονται.